Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη με τουλάχιστον 57 νεκρούς. Ο ελληνικός λαός στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ξεχάσει αυτήν την τραγωδία. Εμείς θα συζητήσουμε γι' αυτό το έγκλημα και όχι μόνο με την πρώην πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα σας, κυρία πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κυρία Πολύζου. Σας ευχαριστώ θερμά που για άλλη μια φορά αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου και με τιμάτε απόψε με την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την πολύ ζωντανή συζήτηση που έχουμε κάθε φορά. Ό,τι είναι αληθινό είναι πάντα ζωντανό, κυρία Κωνσταντοπούλου. Πριν αρχίσουμε όμως και συζητάμε για αυτήν την τραγική ιστορία και αναφέρομαι στα Τέμπη, θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχω ετοιμάσει για εσάς και επιστρέφουμε για να αρχίσουμε τη συζήτησή μας με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρακαλώ να δούμε πρώτα το βίντεο. Τη συναντάμε στις δικαστικές αίθουσες να εκπροσωπεί τους πολίτες που επιζητούν τη δικαιοσύνη. Την επομένη την εντοπίζουμε στο δρόμο, μπροστάρισα σε κάποια διαδήλωση για τα κοινωνικά δικαιώματα. Κάποια άλλη μέρα την ακούμε σε εκδήλωση για την κακοποίηση της γυναίκας και την έμφυλη βία στην Ελλάδα. Τελικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκεται παντού, διότι μεγάλωσε με πνεύμα αγωνίστριας. Έμαθε από μικρή ότι για να πάρεις ακόμα και τα αυτονόητα πρέπει να τα διεκδικήσεις, να φωνάξεις, να παλέψεις, να πολεμήσεις με τα δικά σου όπλα. Τα κινήματα για τα δικαιώματα των ανθρώπων άλλωστε γεννήθηκαν στους δρόμους και τις δικαστικές αίθουσες. Εκεί που αφιερώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου τις περισσότερες ώρες της ημέρας της, της ζωής της, για να βελτιώσει τις συνθήκες της καθημερινότητάς της, όχι όμως μόνο για την ίδια, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα. Γι' αυτό τη βλέπουμε πολλές φορές στο πλευρό αδύναμων συμπολιτών της να υπερασπίζεται το δικαίωμά τους για ισότητα και δικαιοσύνη, για ελευθερία και δημοκρατία. Είναι οι αξίες με τις οποίες γαλουχήθηκε. Είναι οι αρχές τις οποίες υπηρετεί απαρέγκλιτα από τότε που θυμάται τον εαυτό της. Είναι τα ίδια ιδανικά που οδήγησαν επί χούντας τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο στις πιο σκληρές φυλακές της Ελλάδας στην Κέρκυρα. Είναι τα ίδια, πιστεύω, που έκαναν τη μητέρα της Λίνα Αλεξίου να ταξιδεύει τόσο συχνά στο νησί του Ιωνίου, λες και έβγαινε στην Πανεπιστημίου για να πάει από το Σύνταγμα στην Ομόνια. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου λοιπόν είχε ως φάρο τον μπαμπά της και ως πηξίδα τη μαμά της για να πορευθεί και εκείνη στο δρόμο της διεκδίκησης. Στη λεωφόρο της δημοκρατίας, στην πλεύση για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Για να υπηρετήσει τα ιδανικά της, δεν δίστασε να παραιτηθεί από την Προεδρία της Βουλής όταν διαπίστωσε τεράστια απόκληση ανάμεσα στα λόγια του Αλέξη Τσίπρα και τις πράξεις του. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πορεύτηκε με τις αξίες της, διότι θέλει να κοιτάζει τους πολίτες τα μάτια. Δεν ανήκει στην κατηγορία των πολιτικών που απέχουν από την κοινωνία. Δεν ζει σε γυάλα. Κινείται και συναναστρέφεται με ανθρώπους, τις δικές τους αγωνίες αφουγκράζεται, για τις δικές τους ελπίδες παλεύει σε κάθε μετερίζει. Η πολιτική άλλωστε γεννήθηκε για να εκφράζει τον λαό και με αυτό το σκεπτικό δημιουργεί το αποτύπωμά της στους αγώνες των Ελλήνων. Με αυτό το σκεπτικό επισκέπτεται κάθε γειτονιά. Με αυτό το σκεπτικό θέτει τις νομικές γνώσεις της στη διάθεση κάθε αδύναμου συνανθρώπου της. Με αυτό το σκεπτικό θέλει να πλεύσει ελεύθερα προς τη Βουλή για να επαναφέρει τη φωνή του πολίτη στα κέντρα στα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις. Διότι για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, αλλά μία υπηρεσία προς τον πολίτη και την πατρίδα. Και
κυρία Κωνσταντοπούλου, θα αρχίσω δυστυχώς από την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που εξακολουθεί και συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία. Θέλω λοιπόν να μου πείτε εσείς, η κυρία Κωνσταντοπούλου, τι πιστεύετε τελικά ότι έγινε και χάθηκαν τόσες πολλές ζωές. Έφταιξε η κακιά η ώρα, το ανθρώπινο λάθος ή μήπως η κακιά η χώρα? Κυρία Πολύζου, αυτό το σύνθημα που βγήκε από την ψυχή των νέων παιδιών που βρίσκονται στους δρόμους, «Φταίει και έφταιξε η κακιά η χώρα», είναι αυτό το οποίο επιβάλλει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι συνάνθρωποι μας που χάθηκαν, και τόσοι νέοι άνθρωποι που αφαιρέθηκε η ζωή τους με τον πιο βίαιο και αποτρόπαιο τρόπο, ήταν θύματα όχι μόνον του σταθμάρχη που ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης, ήταν θύματα ενός πολιτικού συστήματος, των κυβερνήσεων που διαφέντεψαν και διαφεντεύουν τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες και των κυβερνώντων οι οποίοι αδιαφόρησαν και αδιαφορούν για τις ανθρώπινες ζωές, θυσιάζουν την ανθρώπινη ζωή στο βωμό των δικών τους συμφερόντων και στο τέλος, όταν αποκαλύπτονται με τέτοια κραυγαλαία στοιχεία, προσπαθούν να αποσύσουν τις ευθύνες τους, να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους και να διαχειριστούν επικοινωνιακά την κατάσταση. Και αυτό, αν θέλετε, για μένα είναι το βαρύτερο απ' όλα, ότι προ της ευθύνης για θανάτους, ο μεν κύριος Μητσοτάκης ζητάει υποκριτικά συγγνώμη, αλλά την ίδια ώρα κοιτάει πώς θα κουκουλώσει τις ευθύνες, ο δε κύριος Τσίπρας πηγαίνει και σπέβδει υποκριτικά να δώσει αίμα μπροστά στις κάμερες, όταν ξέρει ότι έχει και ο ίδιος ευθύνη και για το ξεπούλημα του ΟΣΕ και για την κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα, και οι δυο τους, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, που έρχεται επίσης να προσθεθεί σε αυτό το ψηφίδωτο, αντί να πούν αποτύχαμε και η αποτυχία μας είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι, διεκδικούν πώς θα κοροϊδέψουν για να ξαναβγούν στην εξουσία. Αυτό για μένα είναι το σοβαρότερο όλων, ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία μεταμέλεια, κανένα αίσθημα ευθύνης πραγματικής, ότι πώς μπορεί να έχεις στην πλάτη σου τους θανάτους τόσων ανθρώπων και να κοιτάς πώς... Και νέων ανθρώπων και μεγαλύτερων ανθρώπων, το ότι είναι τόσοι νέοι άνθρωποι, είναι συγκλονιστικό. Αλλά και μία ανθρώπινη ζωή να έχει χαθεί και να έχει ευθύνη. Το πώς κοιμάσαι τα βράδια, πώς ξυπνάς το πρωί και πώς αυτοί οι πολιτικοί εμφανίζονται να προσπαθούν να ζητήσουν να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, είναι για μένα τρομακτικό, είναι αδιανόητο. Και γελώντας όλα αυτά, κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι. Περιγελώντας μάλλον την κοινωνία, περιγελώντας τα θύματα, περιγελώντας τις οικογένειες. Καμία συνέστηση ουσιαστικά, λέτε. Το ερώτημα είναι, κυρία Κωνσταντοπούλου, πώς γίνεται για τις υποκλοπές να ευθύνεται ο Γρηγόρης Δημητριάδης για αυτήν την τραγωδία ο Κώστας Καραμαλής και για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ποτέ να μην ευθύνεται ο Πρωθυπουργός που τους επέλεξε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως? Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι αυτό δείχνει την ποιότητα της ηγεσίας του κυρίου Μητσοτάκη, που βέβαια είναι η ποιότητα της ηγεσίας στην οποία μας έχουν συνηθίσει. Τα ίδια έκανε και ο κύριος Τσίπρας, τα ίδια έκανε προηγουμένως και ο κύριος Σαμαράς, τα ίδια έκανε και ο κύριος Σιμίτης. Όλοι κρύβονται πίσω από τον υφιστάμενο. Όλοι κρύβονται πίσω από τον διαθέσιμο για να τον κάψουν. Φυσικά έχει τεράστια ευθύνη και ο κύριος Καραμανλής, φυσικά έχει τεράστια ευθύνη και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, φυσικά έχει τεράστια ευθύνη και ο κύριος Δημητριάδης για τα αντίστοιχα εγκλήματα για τα οποία καρατομήθηκαν. Αλλά η κυρίαρχη ευθύνη είναι του κυρίου Μητσοτάκη, και ένας ηγέτης είναι πράγματι ηγέτης όταν αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί, όχι όταν τα ρίχνει στους υφισταμένους του υπουργούς, αυτούς δηλαδή, οι οποίοι ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν αναπνέουν και δεν βγάζουν κιχ
εάν δεν έχουν την έγκρισή του. Είναι παροιμιώδες αυτό για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν κάνει κανείς ρούπι εάν δεν είναι αυτά τα, αν δεν είναι τα λεγόμενά του και τα πεπραγμένα του στην απόλυτη έγκριση και μάλιστα προέγκριση του κυρίου Μητσοτάκη. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή για τον κύριο Δημητριάδη είπε ανέλαβε την αντικειμενική ευθύνη. Για τον κύριο Καραμανλή λέει ανέλαβε την αντικειμενική ευθύνη. Ζητάει μεν ο ίδιος συγγνώμες, αλλά την ίδια ώρα έμπρακτα δείχνει αμετανόητος. Όλα αυτά δείχνουν μία χαμηλή ποιότητα, ανθρώπινη θα σας έλεγα, και μία πολύ χαμηλή ηθική στάθμη, που για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα όταν μιλάμε για ηγεσία και για διακυβέρνηση. Είναι και πολύ σοβαρό πρόβλημα φυσικά όταν μιλάμε για την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Και πείθει αυτή η στάση ότι υπήρχε απόλυτη επίγνωση της διακινδύνευσης την οποία εξέθεσαν όλους μας και της θανατηφόρας διακινδύνευσης την οποία εξέθεσαν τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και τους υπολείπους που ευτυχώς διασώθηκαν. Εννοείται ότι γνώριζαν, κυρία Κωνσταντοπούλου, διότι είχε στείλει ο πρόεδρος, ο κύριος Γεννηδούνιας, 3 εξώδικα και είχε ενημερώσει τον αρμόδιο υπουργό και έλεγαν τότε ότι κάνει μικροπολιτική. Μα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα, θα μου επιτρέψετε να πω. Δηλαδή ότι είχαμε φτάσει στο σημείο οι εργαζόμενοι, οι έχοντες άμεση σχέση με την καθημερινότητα και με τους κινδύνους. Είχαν φτάσει στο σημείο να αποστέλουν εξώδικα. Είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, η κορύφωση μιας τραγικής κατάστασης η οποία σερνόταν επί έτη. Όταν φτάνουν οι εργαζόμενοι για να μπορέσουν κάπως να διασφαλίσουν την κατάσταση, τη θέση τους, την ασφάλεια των μεταφορών, την ασφάλεια των πολιτών, την ασφάλεια των ιδίων, να απευθύνουν εξώδικα στις εξουσίες και οι εξουσίες αδιαφορούν, αλλά και όταν, θα με επιτρέψετε να πω, τέτοιου είδους καταγγελίες δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ θα έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδες επισημάνσεις στο επίπεδο της δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα. Μα βέβαια. Και όχι τώρα να βγαίνουν όλοι και να ζητάνε συγγνώμη που δεν το ανέδειξαν τότε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, ότι δηλαδή δεν δημοσιοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες καταγγελίες και το συγκεκριμένο θέμα, όπως επίσης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το πόσες άλλες καταγγελίες και πόσα άλλα ζητήματα δεν τα έχουμε πληροφορηθεί. Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει βάσει η επιχειρηματολογία του Χρήστου Σπίρτζη ότι αν λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος όπως μέχρι το 2018 δεν θα είχε προκληθεί η εθνική τραγωδία. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Κυρία Πολύζου, είναι ξεκάθαρο ότι το δυστύχημα ήταν εν αναμονή δυστύχημα, ότι αποτύχει δεν συνέβη προηγουμένως, θα μπορούσε να έχει συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή δυστυχώς, από όλες τις προηγούμενες στιγμές. Είναι δεδομένο ότι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε εγκαταλελειμμένη εντελώς την υπόθεση των σιδηροδρόμων και μάλιστα ξεπούλησε τον ΟΣΕ αντί πινακίου φακής σε μια εταιρεία η οποία προδήλως δεν έχει τα εχέγγυα της ασφαλούς μεταφοράς. Και την ίδια ώρα δεν άσκησε κανέναν έλεγχο, έκανε κομματικούς διορισμούς στις θέσεις ευθύνης και ελέγχου και αδιαφόρησε παντελώς. Ο κύριος Σπίρτζης, το έχω ξαναπεί, θα έπρεπε να ντρέπεται και θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί. Η άποψή μου, σας τη λέω ξεκάθαρα, είναι ότι μετά από αυτό το γεγονός η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί, ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί και όχι να ψάχνει τρόπους να επιβιώσει, και η προηγούμενη κυβέρνηση που είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση επίσης θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Το ότι μεταξύ τους ξυφουλκούν και σκιαμαχούν πάνω στους νεκρούς συνανθρώπους μας και στα νεκρά παιδιά είναι τρομακτικό, αλλά είναι και μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση για τους πολίτες σε ποιανόν τα χέρια θα πέσουν εάν τους ξαναψηφίσουν αυτούς τους τύπους και εάν ξανά αφήσουν να διαφεντεύουν τη ζωή μας και τη ζωή
του κάθε πολίτη και των νέων παιδιών, άνθρωποι αδίστακτοι, οι οποίοι το μόνο που κοιτάνε είναι η πολιτική τους επιβίωση. Δεν μπορεί να μη συγκλονίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει ρόλο μέσα από τις αποφάσεις του, τις πράξεις και τις παραλήψεις του στο θάνατο, έστω και ενός συνανθρώπου του. Και εδώ μιλάμε για δεκάδες συνανθρώπους μας και για την διακινδύνευση χιλιάδων άλλων. Και δεν μπορεί, κυρία Κωνσταντοπούλου, να θέλουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα όταν κάνουμε και εμείς οι πολίτες τα ίδια και τα ίδια. Ξέρετε, οι πολίτες για πάρα πολλά χρόνια άλλοι θεώρησαν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτε στην κατάσταση και πολλοί από αυτούς παρετήθηκαν, απογοητεύτηκαν, αποσύρθηκαν. Άλλοι δεν πίστηκαν ότι υπάρχει μια διαφορετική επιλογή. Το θέμα είναι ότι καταλήξαμε να μας κυβερνούν μειοψηφίες, να μας κυβερνούν κόμματα και πρόσωπα τα οποία δεν απολαμβάνουν τις εμπιστοσύνες της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και καταλήξαμε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να είναι περιθωριοποιημένο και να μην λαμβάνει μέρος στις αποφάσεις. Νομίζω ότι αυτά τα γεγονότα που ήταν η κορύφωση μιας εγκατάλειψης δεκαετιών προς την κοινωνία και μιας αδιαφορίας δεκαετιών και ενός κινησμού δεκαετιών για να φτάνει ο κύριος Γεωργιάδης να λέει «Μα άμα λέγαμε ότι δεν είναι ασφαλές, δεν θα έμπαινε ο κόσμος στα τρένα», σημαίνει εν γνώση διακινδύνευση της ζωής των ανθρώπων που έμπαιναν στα τρένα για το ευτελές αποτέλεσμα του να μπουν στα τρένα. Ενώ το καθήκον του πολιτικού και του κυβερνώντος είναι να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο από τον οποιονδήποτε κίνδυνο και όχι βέβαια να δώσει ψευδείς διαβεβαιώσεις και να παρασύρει τους ανθρώπους στον κίνδυνο. Νομίζω ότι αυτό το έχουν καταλάβει πια οι πολίτες στην συντριπτική πλειοψηφία τους και γι' αυτό έχουμε αυτές τις τόσο μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι απλή διαμαρτυρία αυτό που συμβαίνει, είναι μια καθολική απόρριψη του πολιτικού συστήματος και για μένα ήταν ώρα να συμβεί αυτό. Και θα είναι λυτρωτικό για την ελληνική κοινωνία να εκφραστεί και πολιτικά και εκλογικά, να καταρρεύσουν δηλαδή αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν ως εδώ. Εσείς δηλαδή, κυρία Κωνσταντοπούλου, θεωρείτε δεδομένο και επόμενο ότι μετά από αυτήν την τραγωδία κάτι θα αλλάξει σε αυτήν τη χώρα? Ναι, το θεωρώ δεδομένο και το βλέπω και στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος πια ενεργοποιείται. Αντιλαμβάνεται ότι η αποχή, η απόσυρση, η αυτοπεριθωριοποίηση ή η αποδοχή του να τον βάζουν στη γωνία οι εξουσίες, οδηγεί σε μοιραία αποτελέσματα και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να ενεργήσει για τη ζωή του. Και το αντιλαμβάνονται πρώτα από όλους, όπως πάντα γίνεται, τα νέα παιδιά. Γιατί πάντοτε οι νέοι είναι εκείνοι που βρίσκονται στην πρωτοπορία, οι νέοι είναι εκείνοι που έχουν την πιο καθαρή, αν θέλετε, συνείδηση και την πιο ανεπηρέαστη κρίση. Και όπως είχε πει και το έχω πει και άλλες φορές και στον κύριο Λοβέρδο το είπα, ότι αν σωθεί ένα παιδί όπως είχε πει τότε ο Σιδηρόπουλος, τότε υπάρχει ελπίδα, κυρία Κωνσταντοπούλου, διότι το μέλλον είναι η νέα γενιά, τα νέα παιδιά. Κυρία Πολύζου, δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε τόσο απλά. Λες και γίνεται, ας πούμε, κάτι ασυνηθισμένο. Θαύτηκαν αυτά τα παιδιά, κάποια παιδιά, διότι τα περισσότερα κάηκαν ζωντανά, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν υπάρχει καν πτώμα να θάψεις το παιδί σου. Είναι τραγικό να συζητάμε τώρα, εν έτη 2023, για τα αυτονόητα. Μου ανέθεσε την εκπροσώπηση της οικογένειας ενός από αυτά τα παιδιά, που δεν βρέθηκε καν. Και δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο, το αδιέξοδο, την απελπισία και αυτό το φοβερό αίσθημα αδικίας και απορίας. Αυτό το φοβερό γιατί, το οποίο δεν μπορεί να γίνεται σύνθημα του Πρωθυπουργού, ούτε επικοινωνιακό τρίκ. Γιατί υπάρχει επειδή. Το επειδή στο γιατί αυτό είναι επειδή αδιαφόρησαν οι κυβερνώντες, επειδή εγκατέλειψαν τα παιδιά αυτά στον κίνδυνο οι κυβερνώντες, επειδή προέκριναν το να κάνουν business αντί να μεριμνήσουν για το κοινωνικό σύνολο και για τους πολίτες. Με το
Με το τραγούδι αυτό του Σιδηρόπουλου είχα κλείσει την αγόρευσή μου στη δίκη για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Έχει το νου στο παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Ο κόσμος είχε πάλι εξεγερθεί τότε για τη δολοφονία ενός παιδιού από αστυνομικό και για την προσπάθεια συγκάλυψης της δολοφονίας και επικοινωνιακής διαχείρισης αυτής της στιγμής εγκληματικής πράξης. Δεν είναι τυχαίο ότι απέναντι στην τόσο μεγάλη αδικία και στο τόσο κατάφορο έγκλημα η κοινωνία ξεσηκώνεται. Είναι ένα κατάφορο έγκλημα. Το έγκλημα των Τεμπών είναι κακούργημα, είναι δολοφονία μαζική των συνανθρώπων μας και πρέπει να τιμωρηθεί. Εγώ δεν καταλαβαίνω, κυρία Πολύζου, από πολιτικές ευθύνες και δηλώσεις παρηγορίας. Αναλαμβάνω την ευθύνη, θα πει, υφίσταμαι συνέπειες. Τι ευθύνες είναι αυτές που αναλαμβάνουν και τι συγγνώμες χωρίς συνέπειες. Ουσιαστικά, κυρία Κωνσταντοπούλου, άρα δεν συμφωνείτε καθόλου με την παραίτηση του Κώστα Καραμαλή που είπε ότι παραιτείται, άρα αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Ή εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι μια κίνηση τακτικής? Γιατί θυμάμαι στη συνέντευξη που είχα κάνει με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, μου είχε πει λοιπόν ότι όταν κάποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη μιας τραγωδίας, πηγαίνει σπίτι του, δεν βάζει εκ νέου υποψηφιότητα. Κυρία Πολύζου, πρώτον, για να είναι ειλικρινής αυτή η παραίτηση και να έχει πραγματικό αντίκρισμα, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος ο κ. Καραμανλής, όχι στις επόμενες εκλογές, ξανά ποτέ. Αυτή είναι η αίσθηση. Η βαρύτητα της ευθύνης είναι αυτή. Για μένα βεβαίως αυτή η ευθύνη δεν περιορίζεται στον κύριο Καραμανλή. Το είπα, θα το ξαναπώ και δεν θα κουραστώ να το λέω. Θα έπρεπε ανάλογη ευθύνη να αναλάβει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν καταλαβαίνω τι κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης και παραμένει πρωθυπουργός και προσπαθεί να διαχειριστεί. Έδωσε σήμερα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Φέρνει νομοσχέδια στη Βουλή να παραστήσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Και ταυτόχρονα ιδιωτικοποιεί και το νερό. Ταυτόχρονα ιδιωτικοποιεί όχι μόνο το νερό, ταυτόχρονα υπάρχει ένα όργιο ιδιωτικοποιήσεων την ώρα που έχει καταρρεύσει αυτή η θεωρία ότι μέσω του ξεπουλήματος θα έχουμε δίθεν ανάπτυξη. Η κατάσταση των σιδηροδρόμων στη χώρα, κυρία Πολύζου, θυμίζει την εποχή του Χαλκού. Είναι ντροπιαστικό να λέμε ότι είμαστε πολιτισμένο και προηγμένο κράτος και βρίσκονται ακόμα με τις μανιβέλες και με τα χειροκίνητα συστήματα οι σιδηρόδρομοι στη χώρα, όταν μάλιστα μιλάμε για μία μόνο γραμμή και κάποιες διακλαδώσεις. Δεν μιλάμε καν για σιδηροδρομικό δίκτυο που θα είχε μεγαλύτερες απαιτήσεις. Τώρα που είπατε για γραμμές, κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί επιδοτεί η κυβέρνηση την τρένωσε εκεί την Hellenic Train, κυρία Κωνσταντοπούλου, για άγονες γραμμές με χρήματα, από στιγμή που υπάρχει μόνο μία γραμμή. Πληρώνουμε στους Ιταλούς 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μα αυτό ακριβώς το οποίο το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης, ότι είναι δηλαδή πρόκληση να δίνονται επιδοτήσεις την ώρα που έχουν γίνει μάλιστα προνομιακές εκχωρήσεις που συνιστούν κρατική ενίσχυση. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι εδώ πέρα υπάρχει μία οργιώδης διαφθορά και μία οργιώδης διαπλοκή. Εγώ έχω πει και σε άλλη δημόσια τοποθέτησή μου, πρώτον, θα πρέπει να γίνει, αυτό είναι ξέρετε από τις θέσεις που έχουμε πάρει στην ιδρυτική διακήρυξη της πλεύσης ελευθερίας πριν από 7 χρόνια. Είναι κάτι που εγώ ως πρόεδρος της Βουλής το είπα πριν από 8 χρόνια. Λογιστικός έλεγχος στους δημόσιους οργανισμούς και στις ανώνυμες εταιρείες που ανήκουν στο κράτος. Η Τρενοσέ, η ΟΟΣΕ, η επιχείρηση αυτή είναι συνδεδεμένη με τις συμβάσεις της Siemens. Στον ΟΣΕ φορτώσανε μια σειρά από αμαρτωλές συμβάσεις της Siemens, τις οποίες στη συνέχεια τις συνυπολόγησαν στο δημόσιο χρέος. Να ελεγχθεί πώς επελέγει η Ιταλική εταιρεία από την κυβέρνηση Τσίπρα και αν υπήρχαν ιδιαίτερες σχέσεις μελών της κυβέρνησης με εκπροσώπους της συγκεκριμένης εταιρείας. Να ελεγχθεί τι ακριβώς προσέφερε η συγκεκριμένη εταιρεία και γιατί κατέληξε να υπάρχει ένας ενδιαφερόμενος για κάθε περιουσιακό στοιχείο του κράτους. Υποτίθεται ότι γίνονται συμφέρουσες εκποιήσεις, αλλά βλέπουμε σε κάθε ξεπούλημα να υπάρχει ένας ενδιαφερόμενος, σαν να είναι όλα δοσμένα και ονοματισμένα. Να ελεγχθεί όλα αυτά τα χρήματα
πού έχουν πάει όλα αυτά τα χρήματα που έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο στην Ιταλική εταιρεία. Και βέβαια, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Τι σόι συμβάσεις είναι αυτές στις οποίες δεν υπάρχει ούτε απέτηση η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να έχει εμπειρία, ούτε να έχει υπόσταση οικονομική σταθερή. Εταιρείες συνιστώνται και συγκροτούνται στο γόνατο και εμφανίζονται να παραλαμβάνουν στοιχεία του δημοσίου. Τα ίδια, και το λέω γιατί έχει απόλυτη συνάφεια, τα ίδια έχουμε δει και στο κομμάτι των οδικών δικτύων. Έχουμε δει να αναλαμβάνουν την κατασκευή οδών κατασκευαστικές εταιρείες χωρίς καμία προϋπόθεση και να χωρίς καν να δίνουν εγγύηση χρήματα δικά τους, να δανειοδοτούνται από τράπεζες με τις ευλογίες και την βοήθεια του ελληνικού δημοσίου και με την κρατική ενίσχυση του ελληνικού δημοσίου και να εισπράττουν διόδια προκειμένου να πληρωθούν, να αποπληρωθούν από τους πολίτες για εκείνα τα οποία θα έπρεπε να έχουν οι ίδιες καταβάλει χρηματικά ποσά. Δηλαδή βλέπουμε ένα όργιο πραγματικής διαφθοράς και φοβερής απομίζησης του δημοσίου χρήματος, του δημοσίου πλούτου, αλλά και σύλλησης εκείνων τα οποία είναι εγγυημένα για τους πολίτες και πρέπει να είναι εγγυημένα για τους πολίτες από το κράτος και την πολιτεία. Και το πιο βασικό ερώτημα είναι, κυρία Κωνσταντοπούλου, για ποιο λόγο πούλησαν στους Ιταλούς με 45 εκατομμύρια ευρώ και ενώ η αξία ήταν 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η αξία, κυρία Πολύζου... Γιατί λένε ότι ήταν μνημονιακή υποχρέωση, ήταν κυρία Κωνσταντοπούλου. Ήταν μεταξύ εκείνων των προϋποθέσεων που ο ελληνικός λαός απέρριψε με ηχηρό όχι στις 5 Ιουλίου του 2015. Όχι απλώς δεν είχαν υποχρέωση, αλλά είχαν εντολή λαϊκή να μην ξεπουλήσουν και παρόλα αυτά προχώρησαν στο ξεπούλημα αυτό. Όσο για το χρηματικό ποσό, φυσικά και ο ΣΕ δεν είχε αξία μόνο 300 εκατομμύρια ευρώ, αλίμονο μιλάμε για τον μονοπόλιο των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια εταιρεία δεκαετιών, μιλάμε για ένα αρχείο πολύτιμο που είχε ο ΣΕ και αφορά ακόμα και στην εποχή της κατοχής και είναι αρχεία χρήσιμα και για τις γερμανικές οφειλές. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία έχει τεράστια αξία και η οποία απαξιώθηκε και φορτώθηκε με ζημιές από τις κυβερνήσεις. Τα ίδια κάνανε με την Ολυμπιακή, τα ίδια κάνανε με τα αεροδρόμια που επίσης και όχι απλώς τα ξεπούλησαν ο κύριος Πίρτζης και ο κύριος Παπάς, αλλά και φτάσανε να πληρώνουν στη Fraport χρήματα έχοντας παραδώσει τα αεροδρόμια της χώρας. Μιλάμε για καταστάσεις, κυρία Πολύζου, που καθιστούν τη χώρα μας απικία, προτεκτοράτο του χειρίστου είδους. Και είναι τρομακτικό, εκείνοι που τα έκαναν αυτά τα πράγματα με το αζημίωτο για την προσωπική τους ωφέλεια ο καθένας, να περιφέρονται σήμερα και ο ένας να κάνει τον ανήξερο, τον ανίδεο και τον ανήμπορο και ο άλλος να κάνει τον καταγγέλλοντα ή τον καταγγέλλοντα τους έτερους κυβερνώντες. Είναι ντροπιαστικό. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, πρέπει να εξαφανιστούν από το πολιτικό στερέωμα. Όλα αυτά που αναφέρατε και προαναφέρατε, κυρία Κωνσταντοπούλου, τα γνωρίζει ο κόσμος. Δεν τα γνωρίζει. Δεν τα ακούμε από κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Γιατί, ποιος είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου? Κυρία Πολύζου, εμένα πάντως, όπου με καλούν, τα λέω. Και όπου δεν με καλούν, πάλι τα λέω. Με κάθε τρόπο που διαθέτω, δημόσια, καταγγέλλω και γνωστοποιώ αυτά τα οποία είναι στοιχεία δύναμης για τον ελληνικό λαό, γιατί πιστεύω το ίδιο κάνω και στη δουλειά μου ως δικηγόρος, με τους ανθρώπους που υπερασπίζομαι, στα δικαστήρια. Θεωρώ ότι η γνώση είναι δύναμη. Θεωρώ ότι το να γνωρίζει ο κόσμος αυτά που συμβαίνουν είναι αυτό που μπορεί να τον ενεργοποιήσει για να αμυνθεί και για να αυτοπροστατευτεί και βεβαίως για να απαλλαγεί από εκείνους που τον καταδυναστεύουν. Η αλήθεια είναι, κοιτάξτε, ας πούμε, η Πλεύση Ελευθερίας είναι το πρώτο σε δύναμη εξωκοινοβουλευτικό δημοκρατικό κόμμα. Η ΕΡΤ, για να μην πάμε στα ιδιωτικά κανάλια, η ΕΡΤ δεν αναφέρει ούτε τη λέξη Πλεύση Ελευθερίας, ενώ έχει υποχρέωση από το κράτος να προσκαλεί και να εκθέτει ποια είναι τα κόμματα τα οποία
και στις προηγούμενες εκλογές έχουν καταγράψει μια συγκεκριμένη δύναμη. Γίνονται δημοσκοπήσεις στις οποίες δεν ρωτάται ο πολίτης για την πλεύση ελευθερίας, ακόμη και όταν τον ρωτούν τι ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές. Και ρωτούν, αντί να ρωτούν λοιπόν για υπαρκτά κόμματα και για την πλεύση ελευθερίας που ξέρουμε ότι έχει την προτίμηση πολλών πολιτών, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί πολίτες που δεν τη γνωρίζουν. Δεν τη γνωρίζουν γιατί δεν προβάλλεται αρκετά. Τι εννοείται, κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι σας κάλεσαν από κάποια εταιρεία δημοσκοπήσεων και σας ρώτησαν για άλλα κόμματα και δεν ανέφεραν πουθενά για την πλεύση ελευθερία? Το έχετε ακούσει, βλέπω, και μου δίνετε την ευκαιρία να το πω. Πράγματι, με κάλεσαν. Έχω συμμετάσχει σε δύο δημοσκοπήσεις. Μία τον περασμένο Οκτώβριο και μία πριν από λίγες ημέρες. Στις 24 Φλεβάρη συγκεκριμένα. Και στις δύο δημοσκοπήσεις, όταν ερωτήθηκα τι είναι πιθανό να ψηφίσω στις επόμενες εκλογές, ερωτήθηκα, ήταν αυτοματοποιημένες με πάτημα κουμπιών, αν είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό, σίγουρο, καθόλου σου πιθανό, σχεδόν πιθανό να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όλα τα κόμματα που βρίσκονται στο κοινοβούλιο. Και στη συνέχεια από τα έξω κοινοβουλευτικά κόμματα ερωτήθηκα για τρία μόνο κόμματα. Ποιο? Το κόμμα Κασιδιάρη, το κόμμα Τζίμερου, ούτε τα ξέρω αυτά τα κόμματα, και το κόμμα Τράγκα, ενώ είχε ήδη αποβιώσει ο Τράγκας. Στις 24 Φλεβάρη έγινε πάλι το ίδιο, η δημοσκόπηση ήταν ακριβώς η ίδια και η μόνη διαφορά ήταν ότι προσέθεταν του αποθανόντος Τράγκα, σαν να πρόκειται να κατεβεί αυτό το κόμμα στις εκλογές και δεν το ξέρουμε. Δηλαδή έχουμε μία χειραγώγηση και μία διαμόρφωση της κοινή γνώμης και της εντύπωσης που προκαλείται στην κοινή γνώμη από δημοσκοπικές εταιρείες, συγκεκριμένη λεγότανε Αμπάκους, η οποία, η συγκεκριμένη η τελευταία του Φλεβάρη, η οποία εσκεμμένα δεν ερωτά για ένα υπαρκτό κόμμα την πλεύση ελευθερίας που συμμετείχε στις εκλογές και είναι το πρώτο σε δύναμη εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Άρα λοιπόν έτσι διαμορφώνονται τα αποτελέσματα των έρευνών, κυρία Κωνσταντοπούλου, σωστά? Αυτό είναι κάτι το οποίο το βίωσα ίδια και μπορώ να το καταθέσω με τα απολύτου γνώσεως. Ξέρω λοιπόν πού συμμετείχα και τι έγινε και ξέρω επίσης ότι όταν γίνονται πάνω από 30 με 40 ερωτήσεις σε κάποιον και δεν ακούγεται ποτέ η επιλογή για ένα συγκεκριμένο κόμμα, αλλά ακούγονται άλλα κόμματα, αυτό διαμορφώνει ακόμα και μία αίσθηση στον ίδιο τον συμμετέχοντα στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Δεν είναι ποτέ δυνατόν, ακόμα και όταν ερωτάτε για τις προηγούμενες εκλογές τι ψήφισε, να σταματάει η ερώτηση στη Χρυσή Αυγή, που όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί να ξανασυμμετάσχει στις εκλογές και ότι... Αλλά παρόλα αυτά ερωτούν. Παρόλα αυτά ερωτούν. Μάλιστα. Θα βάλουμε μία ανωτελεία, με πιέζουν, θα πάμε σε διαφημίσεις και εμείς θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, διότι έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Παρακαλώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με την πρώην πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλω αλήθεια να μου πείτε, πιστεύετε ότι γίνονται καλυστοί ανικανότητας, όπως μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο Ανδρέας Λοβέρδος? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το να ψέγεις για απλή ανικανότητα αυτούς που έχουν κακουργηματική ευθύνη είναι χάρη. Εγώ λοιπόν δεν θα τους κάνω αυτή τη χάρη. Η ανικανότητα είναι το λιγότερο, γιατί το περισσότερο είναι ότι αποδέχονται χωρίς να έχουν κάνει την προεργασία, χωρίς να έχουν φροντίσει, χωρίς να έχουν μεριμνήσει. Πάμε και όπου βγει δηλαδή. Και ενώ γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκθέτουν τη χώρα, τους ανθρώπους, τους νέους, το κοινωνικό σύνολο, επιμένουν να ασκούν εξουσία. Για μένα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Δεν διατίθεμαι να το απομειώσω περιορίζοντάς το στην ανικανότητα. Και βεβαίως και ο κύριος Λοβέρδος είναι εξ αυτών που έχουν ευθύνη. Δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν και κυβέρνησαν δια Μακρόν
και κυβέρνησαν παίρνοντας μέρος και σε μνημονιακές κυβερνήσεις και συνέπραξαν σε μνημονιακές κυβερνήσεις και νομιμοποίησαν αυτές τις πολιτικές και ψήφισαν τα μνημόνια ενώ ο ελληνικός λαός δεν τα νομιμοποίησε ποτέ, δεν μπορεί αυτοί σήμερα να τραβάνε την ουρά τους απ' έξω και να δείχνουν ένα στον άλλον. Αλήθεια, κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί βιάστηκαν και έριξαν τσιμέντο στο σημείο της τραγωδίας? Μήπως με αυτόν τον τρόπο αλλοιώνονται στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις? Μα φυσικά, και θα με επιτρέψετε να σας πω ότι επειδή πρόκειται την ερχόμενη εβδομάδα να αναλάβω πρωτοβουλίες πολύ συγκεκριμένες και νομικές για το έγκλημα των Τεμπών, που δεν είναι απλώς των Τεμπών, είναι ένα διαχρονικό έγκλημα σε βάρος της χώρας και σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας, με τραγικά θύματα τους ανθρώπους που χάθηκαν και αυτούς που χαροπαλεύουν και αυτούς που τραυματίστηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία και αυτούς που τραυματίστηκαν διαβίου μέσα από αυτή την εμπειρία. Επειδή λοιπόν θα αναλάβω πρωτοβουλίες, θα σας ενημερώσω και ενδελεχώς, θα κάνω δηλαδή και ενημέρωση των πολιτών και κάθε ενδιαφερόμενου βεβαίως δημοσιογράφου. Είστε μια δημοσιογράφος που έτσι με μεγάλη επιμέλεια και ενδελέχεια σκύβεται πάνω στα γεγονότα και πάνω στα στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από την υπόθεση και για το τι έχει συμβεί και στον τόπο του εγκλήματος. Μάλιστα, άκουσα τον κύριο Αλέξη Κούγια να αναφέρεται σε όσα μετέφερε, κυρία Κωνσταντοπούλου, το εμπορικό τρένο και άφησε υπονοούμενα για παράνομο φορτίο, διότι κάποιοι πυροσβέστες υπέστησαν χημικά εγκάβματα. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το ζήτημα? Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει τίποτε να μείνει αδιερεύνητο. Και πώς θα διερευνηθεί όταν το έχουν καλύψει, έχουν ρίξει το τσιμέντο από πάνω, πώς θα πάει ο εμπειρογνώμονας να πάρει να κάνει τι? Θα σας πω, οι εμπειρογνώμονες σίγουρα έχουν στοιχεία για να ερευνήσουν και ακόμη και, και μια τέτοια ενέργεια αν έχει γίνει, δηλαδή του να ρίξουν ουσίες, τσιμέντο ή οτιδήποτε άλλο για να καλυφθούν τα ίχνη, και αυτό εάν υπάρξει πραγματική έρευνα μπορεί να εντοπιστεί, όπως επίσης σίγουρα μπορεί να διακριβωθεί αν υπήρξε και τέτοια συγκεκριμένη εντολή συγκάλυψης, γιατί αυτά είναι ενέργειες οι οποίες κρίνονται. Και όσοι αυτή τη στιγμή ενεργούν για να συγκαλύψουν, επίσης θα κριθούν ως υπαίτιοι των εγκλημάτων της συγκάλυψης. Όπως κρίθηκαν και στο ΜΑΤΙ, κυρία Κωνσταντοπούλου, με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ που το θέτετε, γιατί το ΜΑΤΙ είναι μια υπόθεση που με πονάει πάρα πολύ. Και είμαστε μια ανάσα και από την παραγραφή των αδικημάτων. Δεν είμαστε μια ανάσα από την παραγραφή, είμαστε μια ανάσα από την σκοπούμενη και επιδιωκόμενη παραγραφή από πλευράς εκείνων που θέλουν να μας πείσουν ότι η θάνατη 104 συνανθρώπων μας είναι τροχαίο χωρίς θύματα. Γιατί έτσι δικάζεται η υπόθεση αυτή. Δικάζουν την υπόθεση σαν να ήταν πλημέλημα, ενώ είναι κακούργημα και μάλιστα είναι κακουργήματα κατά συρροή τελεσθέντα. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη. Εγώ έδωσα 4 μέρες κατάθεση στη δίκη για το ΜΑΤΙ και ζήτησα με βάση τα στοιχεία τα οποία κατέθεσα και δείχνουν το δόλο και της τότε κυβέρνησης και της τότε περιφερειάρχη και των τότε επιτελών της πυροσβεστικής, της αστυνομίας. Διότι πήραν κάποια προαγωγή, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, θα σας απαντήσω και γι' αυτό, γιατί πρέπει κανείς να έχει την ολοκληρωμένη εικόνα. Ο δόλος και η πετιότητα λοιπόν εκείνων που τότε ενεπλάκησαν είναι σε βαθμό κακουργήματος. Η σημερινή κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, φρόντισε οι προκάτοχοί του να μην ελεγχθούν ποινικά, διότι δεν έφερε την υπόθεση, ενώ η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έφερε την υπόθεση για να γίνει προανακριτική και να παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη, έφερε μόνο για τον παπά και τον Παπαγγελόπουλο, για το ΜΑΤΙ δεν τον ενδιέφερε και άφησε να παραγραφούν οι ευθύνες σε σχέση με τις κυβερνητικές, με τα κυβερνητικά πρόσωπα. Την ίδια ώρα έχει προαγάγει και προήγαγε σε θέσεις υψηλότατες μια σειρά από εμπλεκόμενους.
έκανε επικεφαλής της πυροσβεστικής τον κύριο Κολοκούρη, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για το μάτι, γιατί στις 23 Ιουλίου του 2018, όταν του ζητήθηκε να πάει ως επικεφαλής της ΕΜΑΚ στο μάτι στις 5 η ώρα το απόγευμα, εκείνος έφτασε στις 9.30 το βράδυ. Έκανε ο κύριος Μητσοτάκης τρίτο τη τάξη στην πυροσβεστική, τον κύριο Λάμπρη, που είναι ο χειριστής του συντονιστικού ελικοπτέρου στο μάτι, ο οποίος στις 5.30 ώρα το απόγευμα, την ώρα που έμπαινε δηλαδή η φωτιά στον οικισμό του Νέου Βουτσά, σηκώθηκε και έφυγε. Και αυτός ο άνθρωπος είναι κατηγορούμενος, αλλά είναι και τρίτος στη τάξη στην πυροσβεστική. Έκανε ο κύριος Μητσοτάκης γενικό γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τον αρχηγό της αστυνομίας επί ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσουβαλά. Θέλω δηλαδή να πω ότι όχι απλώς δεν υπήρξε λογοδοσία και ανάληψη ευθύνης, αλλά υπήρξε πλήρης και απόλυτη επιβράβευση των ενόχων, εγώ θα λέω, είτε ήταν οι κυβερνώντες, είτε ήταν οι επιτελείς πυροσβεστικής αστυνομίας λιμενικού. Και τέλος, έχουμε το φοβερό φαινόμενο, για το οποίο πρέπει να προειδοποιήσουμε και σε σχέση με τα Τέμπη, ότι πηγαίνει το ελληνικό δημόσιο στις δίκες που κάνουν οι συγγενείς των θυμάτων στο μάτι, πηγαίνει το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης στα δικαστήρια και λέει δεν φταίει το κράτος που κάηκαν οι άνθρωποι, φταίνε κατά 99%, άλλος κατά 95% οι νεκροί. Αυτή είναι η θέση της σημερινής κυβέρνησης. Άρα να μην απορούμε που άφησε να πεθάνουν τόσοι άνθρωποι και να σκοτωθούν και να καούν και να εξαϊλωθούν στα Τέμπη. Όπως η θέση του νυν περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Πατούλη, είναι ότι ενέκρινε, εισηγήθηκε και ενέκρινε από κοινού με την κυρία Δούρου πακτολούς χρημάτων, 300.000 ευρώ η πρώτη απόφαση, για να αναθέσουν σε εξωτερικό δικηγόρο να υπερασπίζεται στα διοικητικά δικαστήρια την διοίκηση Δούρου. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε ένα τέτοιο βούρκο, γιατί μιλάμε για ένα βούρκο πραγματικό, στον οποίο υπάρχουν αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, δεν είναι ποτέ δυνατόν να υπάρξει πραγματική πολιτική βούληση, αποκάλυψη της αλήθειας, απόδοσης ευθυνών, λογοδοσίας και τιμωρίας. Και αν δεν υπάρξει τιμωρία για το μάτι, θα έχουμε κι άλλο μάτι, και αν δεν υπάρξει τιμωρία για τα Τέμπη, θα έχουμε κι άλλα Τέμπη. Και είχαμε το δυστύχημα στα Τέμπη, επειδή ακριβώς είχαμε αυτή την αντιμετώπιση για το μάτι, όπως έχουμε αυτή την αντιμετώπιση για το μάτι, επειδή ακριβώς προηγουμένως είχαμε ανάλογη αντιμετώπιση για τη Μάνδρα. Και ούτω καθεξής, για να φτάσουμε στην Ηλία το 2007 και σε άλλες τραγωδίες. Αλήθεια, κυρία Πρόεδρε, πώς εξηγείτε την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών Γιώργου Γεραπετρίτη να ορίσει προσωρινά πρόεδρο του ΟΣΕ τον Παναγιώτη Τερεζάκη? Και γιατί σας θέτω το ερώτημα αυτό? Διότι η εφημερίδα Δημοκρατία αποκάλυψε ότι είναι συνταξιούχος από το 2016 και ήταν και υπεύθυνος ασφαλείας του δικτύου και τηλεδιοίκησης. Μα νομίζω ότι η ερώτησή σας τα είπε όλα. Το θράσος είναι απίθμενο. Απίθμενο. Ποντάρουν στο ότι δεν θα ανακαλύψει ο κόσμος ποιος είναι ποιος. Ποντάρουν στο ότι κάπως θα συγκαλυφθούν. Γιατί πώς έχει αναλάβει ο κ. Γεραπετρίτης Υπουργός Μεταφορών? Δεν έχει ο ίδιος ζητήματα σε σχέση με σύγκρουση συμφερόντων, σε σχέση με συνδέσεις με εταιρείες, με κατασκευαστικές και ούτω καθεξής? Απορώ. Για τον κύριο Γεραπετρίτη έχουν γίνει τόσες καταγγελίες για την υπόθεση των ανεμογεννητριών, για την υπόθεση των αιωλικών πάρκων και ούτω καθεξής. Πώς αναλαμβάνει ανερυθρίαστα αυτή την ευθύνη σε αυτή τη χρονική στιγμή και πώς νομίζουν ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει? Αλλά και πώς ποντάρουν στην εδήμονα σιωπή των δίθεν αντιπολιτεύσεων που βρίσκονται μέσα στη Βουλή, οι οποίες βλέπετε ότι μιλάνε τόσο όσο.
υπάρχει μια ισορροπία του τρόμου και δεν υπάρχει ούτε πραγματική αντιπαράθεση, ούτε φυσικά πραγματική κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, ούτε και καμία διάθεση υπηρέτησης του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος. Κυρία Πρόεδρε, ήταν παρέμβαση στη δικαιοσύνη η αναφορά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ανθρώπινο λάθος, είναι το ερώτημά μου. Και η επιστολή φυσικά που έστειλε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο. Ήταν ακραία και κραυγαλαία παρέμβαση, όπως επίσης είναι υποκριτικές οι ενέργειες που κάνει ο κύριος Ντογιάκος. Την πρώτη του αντίδραση τη διαβάσαμε, ήταν μια καθαρά τυπική παραγγελία που έδωσε. Όταν... Ενώ χάθηκαν και κάηκαν 57 άτομα, 57 νεκρά παιδιά, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπορείς να στείλεις μια επιστολή τόσο απλή, λέω εγώ τώρα. Είναι προκλητική επιστολή. Βεβαίως, εγώ επειδή βρέθηκα στο γραφείο του κυρίου Ντογιάκου στα τέλη Ιουλίου του 22, τώρα το καλοκαίρι, με πολλά θύματα από το ΜΑΤΙ, όπου ζητήσαμε να γίνει ανέρεση στο βούλευμα που έκρινε πλημέλημα το έγκλημα του ΜΑΤΙΟΥ, και τον άκουσα με τα αυτιά μου να λέει μου το φέρατε τελευταία στιγμή και δεν θα το κάνω, λες, και ήταν υποχρέωση των θυμάτων να φέρουν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για το ΜΑΤΙ. Επειδή λοιπόν ο κ. Ντογιάκος δεν έκανε τίποτα τότε, αισθάνεται ότι πρέπει να επιδείξει υπερβάλλοντα ζήλο τώρα, και γι' αυτό μετά την παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία ήταν ευθεία και κραυγαλαία παρέμβαση στη δικαιοσύνη, έγραψε και ο κύριος Ντογιάκος μία δακρύβρεχτη παραγγελία, υποκριτική κατά την άποψή μου, με την οποία παραγγέλει το ένα, το άλλο, το τρίτο, επί τη βάση πάντως της επιστολής Μητσοτάκη. Για μένα αυτά τα πράγματα είναι πρόκληση στην κοινωνία. Έχω μεγάλη ανησυχία όταν ο ίδιος ο ένοχος που είναι ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να διαμορφώσει το πλαίσιο της διερεύνησης. Έχω μεγάλη ανησυχία όταν ο διορισμένος εισαγγελέας από τον ένοχο παρεμβαίνει λέγοντας ότι θα γίνει διερεύνηση, γιατί έχω δει ποια είναι η στάση του σε άλλη υπόθεση με 104 θύματα και δεν πείθομαι ότι υπάρχει γνήσιο ενδιαφέρον διερεύνησης. Με απασχολεί και με προβληματίζει τρομερά και ο χρόνος που χάθηκε μέχρι να πάει η δικογραφία στην ανακρίτρια αρχικά, διότι κρατήθηκε η δικογραφία στην αστυνομική προανάκριση, ενώ αφού είναι αδικαιολόγητο σε τέτοια υπόθεση, και το γεγονός ότι αφαιρέθηκε η δικογραφία από την ανακρίτρια, συνεπία της παρέμβασης Μητσοτάκη. Δεν νοείται αυτού του είδους οι κινήσεις να γίνονται κατά παραγγελία της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία είναι εκτεθειμένη. Όπως και επίσης, μιλάμε για ανεξάρτητη αρχή, κυρία Κωνσταντοπούλου. Για τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Η πραγματικότητα όμως, κυρία Πολύζου, είναι ότι καμία κυβέρνηση δεν ήθελε να αφήσει τη δικαιοσύνη ανεξάρτητη και ότι δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολλοί δικαστές και εισαγγελείς που δεν θέλουν να είναι ανεξάρτητοι. Που σημαίνει, κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι η αναβολή των εκλογών σχετίζεται ή μπορεί να σχετίζεται με τις κρίσεις στη δικαιοσύνη, στην ηγεσία δηλαδή της δικαιοσύνης, όπως έγραψε η Εφημερίδα των Συντακτών. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά όλα τα παιχνίδια με τους διορισμούς στην ηγεσία της δικαιοσύνης δείχνουν την ποιότητα των κομμάτων και των πολιτικών αυτών. Φυσικά και όλοι θέλουν να ελέγχουν την ηγεσία της δικαιοσύνης. Το πόσο δε επιχειρεί και επιθυμεί να το κάνει η σημερινή κυβέρνηση φάνηκε όταν αρνήθηκε να αναγνωρίσει την διοριστή σε ηγεσία της δικαιοσύνης από την προηγούμενη κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Για μένα, κυρία Πολύζου, εγώ πραγματικά τιμώ τους δικαστές, οι οποίοι και τους εισαγγελείς. Ξέρετε ότι είμαι μέσα στα δικαστήρια και γνωρίζω και με γνωρίζουν πάρα πολύ. Τιμώ τους δικαστές και τους εισαγγελείς που δεν σηκώσανε ποτέ το τηλέφωνο να μου ζητήσουν οτιδήποτε όσο ήμουν πρόεδρος της Βουλής, και ξέρω αντιστοίχως ότι με εκτιμούν και με τιμούν εκείνοι για τους οποίους ποτέ και εγώ ως πρόεδρος της Βουλής δεν σήκωσα το τηλέφωνο να ζητήσω οτιδήποτε. Αν πραγματικά πιστεύεις στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, πρέπει να σέβεσαι την ευσυνειδησία και το φρόνημα των δικαστών και των εισαγγελικών λειτουργών, και φυσικά πρέπει και εκείνοι να σέβονται τον εαυτό τους, το ρόλο τους και την αποστολή τους. Η υπόθεση των Τεμπών σίγουρα δεν προσφέρεται
για παιχνίδια τέτοιου είδους και για διαπλοκή κραυγαλαία των εξουσιών, εκτελεστικής και δικαστικής. Και σε ό,τι με αφορά, το λέω ξεκάθαρα, όπως έκανα και στο Μάτι, δεν θα αφήσω να γίνουν τέτοια παιχνίδια. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, κυρία Κωνσταντοπούλου, σας είδαμε να συμμετέχετε στα συλλαλητήρια. Θα ακολουθήσουν κι άλλα ή θα εκτονωθεί με κάποιον τρόπο η οργή του κόσμου? Ελπίζω να μην εκτονωθεί η οργή του κόσμου. Ελπίζω και όχι μόνο, ξέρετε, η οργή όλων μας να μην ξεθυμάνει, να μην ξεχάσουμε δηλαδή αυτό το συναίσθημα που έχουμε διαμορφώσει και αυτή την αγανάκτηση απέναντι στην εγκατάλειψη και την δολοφονία των συνανθρώπων μας. Γιατί ήταν η κορύφωση μιας ακραίας περίοδου, αλλά αν αφήσουμε να ξεχαστεί ή να ξεθυμάνει, μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν ήταν η κορύφωση και να έχουμε ακόμα χειρότερα. Ο κόσμος να συνεχίσει να διεκδικεί, ο κόσμος να συνεχίσει να διατρανώνει και το συναίσθημά του και την απόρριψη αυτού του σάπιου πολιτικού συστήματος. Εγώ θα είμαι πάντα με τον κόσμο, εκεί αισθάνομαι ότι ανήκω. Και γι' αυτό είμαι και στα συλλαλητήρια όπως ήμουν πάντα. Αηδιάζω βέβαια όταν βλέπω ανθρώπους και πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά κόμματα που έχουν ευθύνη να προσπαθούν τώρα να ξεπληθούν μέσα από αυτά τα συλλαλητήρια. Αηδιάζω και θυμώνω και βεβαίως δεν μπορώ αυτό το πράγμα να μην το πω. Είναι ποτέ δυνατόν τώρα να βλέπεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνουν να φωτογραφίζονται στα συλλαλητήρια εκμεταλλευόμενοι είτε την ανοχή είτε την άγνοια των υπολείπων ανθρώπων που είναι γύρω τους και να τους βλέπω να διαφημίζονται και να αυτοδιαφημίζονται ότι πήγαν στο συλλαλητήριο κατά του εαυτού τους? Ή είναι ποτέ δυνατόν να αισθάνονται ότι δεν έχουν καμία ευθύνη που έφεραν και αυτοί τα πράγματα ως εδώ? Φυσικά την κορυφαία ευθύνη την έχει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Αλλά είναι ποτέ δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να προφασίζεται ότι είναι αμέτωχος, άμωμος και αθώος? Που σημαίνει, κυρία Πρόεδρε, ότι η πλεύση ελευθερίας είναι έτοιμη για τις εκλογές και να διεκδικήσει την είσοδό της στη Βουλή, σωστά? Γιατί είστε και αγανακτισμένοι από ό,τι βλέπω, τα λέτε έτσι με πολλή συνέστηση, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά βέβαια να γίνεται. Η πλεύση ελευθερίας, κυρία Πολύζου, είναι ένα έτσι περίεργο κόμμα. Γιατί δεν είναι κόμμα-κόμμα. Είναι ένα κόμμα κίνημα που πήρα την πρωτοβουλία να γίνει εγώ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύω στα κόμματα. Πιστεύω όμως πάρα πολύ στη δημοκρατία. Ο μόνος τρόπος για να συμμετέχεις στις εκλογές, με βάση το Σύνταγμα, είναι μέσω ενός κόμματος. Η πλεύση ελευθερίας λοιπόν έγινε για να δώσει στους πολίτες και σε αυτούς που δεν πιστεύουν στα κόμματα και έχουν συχαθεί τα σάπια και ξύλινα και γραφειοκρατικά κόμματα του συστήματος, να τους δώσει μια επιλογή. Ότι υπάρχει αυτή η επιλογή που είναι επιλογή μάχης, εγρήγορσης, πρωτοβουλίας. Η πλεύση ελευθερίας είναι ταυτισμένη μαζί μου και η δική μου διαδρομή δείχνει τι πιστεύω, τι διεκδικώ και γιατί παλεύω. Δείχνει πότε αποχωρώ και δεν κοιτάζω ούτε προνόμια, ούτε θέσεις, ούτε ιεραρχία, ούτε εξουσία. Δείχνει πότε συγκρούομαι, με ποιους συγκρούομαι και ότι δεν κοίταξα ποτέ το προσωπικό μου συμφέρον. Νομίζω ότι έχω πετύχει μέσα στην πλεύση ελευθερίας να συγκεντρώνονται ήδη πολλοί άνθρωποι που είναι ανιδιοτελείς, είναι άνθρωποι μέσα από την κοινωνία και είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν και όχι να κερδίσουν μέσα από αυτή τους την ενασχόληση. Και αυτές τις μέρες και αυτήν όλη την περίοδο, αυτό είναι που απευθύνω ως προσκλητήριο στον κόσμο, άνθρωποι τέτοιοι μέσα από την κοινωνία, όχι επαγγελματίες της πολιτικής, να έρθουν μαζί μας. Να έρθουν να βοηθήσουν, να έρθουν στα ψηφοδέλτια, να αποτελέσουμε εμείς το νέο υπόδειγμα πολιτικής και όχι ένα κακέκτυπο από αυτά που μας έχουν καταστρέψει. Έχω ένα λεπτό, κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέλω να μου πείτε τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς, διότι πήγατε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και ένα ακόμα τελευταίο ερώτημα, πολύ σύντομα, για να κλείσουμε. Οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι άλλο ένα κατόρθωμα εντός εισαγωγικών του πολιτικού συστήματος.
Εγώ το αντιπαλεύω εξ αρχής, από τα ειρηνοδικεία που σταματούσαμε τους πληστηριασμούς μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας που κάναμε τώρα τη μεγάλη δίκη στα τέλη Φλεβάρη και αρχές Μάρτη. Στις 30 του μήνα θα κλείσουμε το φάκελο και προσκάλεσα τους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας να έρθουν στο ύψος τους, γιατί κρίνεται όχι η αίτησή μας, ούτε οι πολίτες, κρίνεται η δικαιοσύνη από το αν θα προστατεύσει τα σπίτια των πολιτών που θυματοποιούνται από τα funds και τις τράπεζες. Και μια τελευταία ερώτηση, κυρία Κωνσταντοπούλου, για την εκδήλωση που διοργάνωσε το Θέατρο Τέχνης Κάρολο Σκούν για την γυναίκα, την κακοποίηση και την έμφυλη βία. Τι αφουγκραστήκατε από τους κόσμους, από τον κόσμο που ήταν εκεί? Ήταν μια εβδομάδα για τη γυναίκα που έγινε από τις 9 μέχρι τις 12 Μαρτίου με αφορμή την παράσταση Ελευθερία στη Βρέμη, που είναι μια πολύ σπουδαία παράσταση, ενός σπουδαίου έργου του Fassbinder, και αποτέλεσε αφορμή η παράσταση αυτή για να γίνουν συζητήσεις για την κακοποίηση, την καταπίεση, τη χειραφέτηση των γυναικών, την ισότητα. Είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εξαιρετικούς προσκεκλημένους και με το κοινό. Νομίζω ότι τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ κέρια, πρέπει να συζητιούνται, πρέπει να μιλάμε για όλες τις μορφές βίας και να τις αποκρούμε, πρέπει να αντιπαλέψουμε και να καταγγείλουμε και να στυλιτεύσουμε τις γυναικοκτονίες, και είναι πια σημαντικό στην Ελλάδα του 2023, κυρία Πολύζου, να κατακτήσουμε μια πραγματική και ουσιαστική ισότητα. Ξέρετε, με ρωτάνε, μα είσαι η μόνη γυναίκα στην Ελλάδα που είσαι επικεφαλής κόμματος? Και σκέφτομαι πραγματικά, στην Ελλάδα του 2023, από όλα τα κόμματα δεν υπάρχει άλλη γυναίκα επικεφαλής. Και κάτι υποδηλώνει αυτό για τη χώρα μας. Θα πρέπει να κλείσουμε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα κλείσω λέγοντας ότι σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά, κυρία Κωνσταντοπούλου, και αυτό αποδεικνύεται από όσους έρχονται σε αυτή τη χώρα. Και εμείς, κυρία Κωνσταντοπούλου, τι κάναμε? Την κάψαμε, την ξεπουλήσαμε και τώρα σκοτώνουμε τα παιδιά της. Κυρία Πολύζου, τη λατρεύω τη χώρα μας, την αγαπώ πολύ. Δεν τα κάναμε εμείς, και να μην αναδεχόμαστε εμείς οι πολίτες και όσοι δεν είχαμε συμμετοχή τα εγκλήματα εκείνων που κυβέρνησαν. Όσοι αγαπάμε την πατρίδα μας, και κομμάτι της πατρίδας μας είναι ο λαός μας, είναι οι πολίτες, είναι η δημοκρατία, ας τη φροντίσουμε, ας την υπερασπιστούμε και ας χτίσουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ. Να είστε καλά. Φυσικά, να ευχαριστήσω και εσάς που μείνατε για άλλη μια φορά κοντά μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 12. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.